Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Αποκαλυπτικές, καθώς θα δούμε την σκληρή εκδίκηση της Δήμητρας και η μεγάλη απόφαση της Ειρήνης. Η πιστή οικονόμος του Ιπποκράτη σύντομα θα βρεθεί στο στόχαστρο και όταν εκείνος την διώξει από το σπίτι, εκείνη θα τον εκδικηθεί, αποκαλύπτοντας στην Ειρήνη την δράση του. Η Δήμητρα θα βρεθεί στο δρόμο ξαφνικά με μία βαλίτσα, ενώ η Ειρήνη θα λείπει στην Κρήτη και δεν θα μπορέσει να ζητήσει τη βοήθειά της. Γρήγορα όμως οι δύο γυναίκες θα συναντηθούν και η πρώην οικονόμος θα της μιλήσει για όλα όσα έκρυβε τόσο καιρό προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιπποκράτη. «Έχουν έρθει πολλά γράμματα για σένα από το Παρίσι. Προσπάθησα να του πω ότι δεν πρέπει να σου τα κρύβει, αλλά υποστήριζε ότι δεν θέλει να ταραχτείς. Θέλει να ελέγχει κάθε σου κίνηση και να ξέρεις πως έχει βάλει ανθρώπους να παρακολουθούν εσένα, αλλά και τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Πρόσεχε, κορίτσι μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του κάτι σκοτεινό». Μάλλον η κυρία Ευγενία είχε δίκιο που δεν πίστεψε πως η αδερφή της απλά άνοιξε την πόρτα και έφυγε. «Ειρήνη μου, μόνο εσύ μπορείς να μάθεις την αλήθεια. Πίσω από το θάνατο της κυρίας Κλέρης είναι τα λόγια της και ο τρόμος στα μάτια της Ειρήνης θα έχει αρχίσει να φαίνεται ξεκάθαρα». Την ίδια ώρα η Ειρήνη, μετά από έναν μεγάλο καυγά με τον Ιπποκράτη, παίρνει μία δύσκολη απόφαση. «Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler». Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.